Είναι η στιγμή που ο Γιώργος Κατσαπρακάκης βρίσκεται ζωντανός σε μια ρεματιά κοντά στο Τεφέλη από άνδρες του αστυνομικού τμήματος πύργου. Καλάντε. Ο 47χρονος βρέθηκε σώος, ταλαιπωρημένος και σοκαρισμένος. Ο ίδιος στάθηκε τυχερός, καθώς πολίτης που πήγε στο αμπέλι του άκουσε τις φωνές του και ενημέρωσε τις αρχές. Σε μια ρεματιά. Κοντά στο Τεφέλη. Βόρεια του Τεφελίου, γύρω στα 300 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο. Τι είχε πέσει τη μαγκαλιά μέσα, ήταν ξαπλωμένος εκεί μέσα στα χόρτα και στα αδριόδεσμα. Δίπλα είχε ένα παιδί αμπέλι, πήγε για εργασίες και άκουσε τη φωνή του. Από τη φωνή τον εντοπίσανε. Σοκαρισμένος πάντως είναι, εντάξει. Ναι. Έχει αναγνωρίσει το περιβάλλον, θυμάται. Τα ίχνη του χάθηκαν από το πρωί της περασμένης Τρίτης, οπότε στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του από την αστυνομία, τον Ερυθρό Σταυρό Μυρών και Ηρακλείου, αλλά και από την εθελοντική ομάδα Φίλιο Ζεύς. Έχουμε ψάξει όλη την περιοχή εδώ, από εδώ μέχρι Καστελιανά Δεμάτη, από την άλλη μέχρι Πάρτιρ Αρμανό για πάνω, από εδώ στα βουνά, όλα ποτάμια. Πού είναι. Τώρα είναι και χόρτα. Μπορεί να περνά από δίπλα του και να μην τον δει. Κατάλαβε, πρέπει να πέσει πάνω. Τι άνθρωπο είναι ο 47χρονο. Ένας άνθρωπος ήσυχος, γυρνούσε συνέχεια τους δρόμους με οτοστόπ. Το ξέρει πάρα πολύ ο κόσμος. Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητό παιδί σε όλη την κοινωνία εδώ πέρα την ευρύτερη. Δεν είχε πρόβλημα με κανέναν άνθρωπο. Γενικά ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Ο 47χρονος υποστήριξε ότι κατευθυνόταν προς Τεφέλη και ότι ακολούθησε λάθος δρόμο πριν κατρακυλήσει σε ρεματιά. Ενώ πριν χάσει το κινητό του, είχε τηλεφωνήσει σε έναν φίλο του, λέγοντάς του ότι έχει χαθεί. Έχω χαθεί, δεν ξέρω που είμαι, αλλά να μην το μάθει ο αδερφός μου. Το λάθος του ήταν ότι δεν με ενημέρωσε αμέσως. Ήδη έχω χαθεί, δεν ξέρω που είμαι, έπεσα σε κάτι λάσπες, λασπόθηκα. Ναι. Έχω βγάλει τα ρούχα, έχασα τα ρούχα, όχι περνάω μια γέφυρα, όχι περνάω φώτα, όχι βλέπω ένα σπίτι με φως. Δεν ξαναφεύγω από το σπίτι, δεν πάω πουθενά. Τα πρώτα λόγια που ανέφερε στον αδελφό του Άγγελο, με τον 47χρονο μεταφέρεται για προληπτικούς λόγους στο κέντρο υγείας Χάρακα και από εκεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Τι άλλο σας είπε ο αδελφός σας? Τίποτα, ότι δεν θα ξαναφύγει από το χωριό, θα θυμάται όλα τι έγινε, πώς έγινε. Απλά ότι έχασε τον προστατευτό του, έπεσε εκεί και δεν μπορούσε να βγει από εκεί. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του Γιώργου Τριανταφύλου, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από την Κυριακή 7 Απριλίου. Για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου έχει εκδοθεί Silver Alert από την γραμμή ζωής.